My name is Volker Reusing. At November the 21st of 2012, my wife, Sarah Lucia Hasselreusing, has filed a charge against unknown. Ονομάζομαι Volker Reusing. Στις 21 Δεκάτου 2012, η σύζυγός μου, Σάρα Λουσία Χάσελ Ρούσινγκ, υπέβαλε μήνυση κατά γνώστον στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης για υπόνοιες ότι έγιναν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητος λόγω της συστηματικής και σε μεγάλη έκταση καταστροφής της υγείας του ελληνικού λαού από τα μέτρα λιτότητος που επιβλήθηκαν στην Ελλάδα. Αριθμός αρχείου Omicron TAF RO Παύλα CR345-12. Επειδή οι αποδείξεις και οι πιθανοί δράστες προέρχονται από διαφορετικές ομάδες ως προς την σύνταξη και την εφαρμογή των αποφάσεων, τον προσανατολισμό των νομικών οργάνων και της αυστηρότητος με την οποία εφαρμόζονται στην Ελλάδα προήμιο συμφωνίας πλαίσιο EFSF από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, συμπεράσματα Επιτροπής ΕΚΟΦΗΝ 9/5/2010, αριθμός φακέλου SN 24564-1/10 και επεκτείνονται σε πολλές χώρες, μόνο το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο είναι αρμόδιο για να ασχοληθεί με την υπόθεση αυτή λόγω των διεθνών της διαστάσεων. Η καταστροφή της υγείας των ανθρώπων δεν είναι τυχαίο αποτέλεσμα ή αποτέλεσμα μιας φυσικής καταστροφής, αλλά είναι αποτέλεσμα της στέρησης γιατροφαρμακευτικής περίθαλψης τη στιγμή που η πολιτική λιτότητας θα μπορούσε να είχε ακολουθηθεί σε άλλους τομείς. Αποτελεί έγκλημα και ιδίως έγκλημα κατά της ανθρωπότητος σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 υποπαράγραφος K του καταστατικού της Ρώμης, εάν κάποιος εν γνώση του και σκοπίμως συστηματικά και εν εκτάσει δημιουργεί βλάβη στον αστικό πληθυσμό. Υπάρχει ήδη πρόθεση για την τέλεση του εγκλήματος αν επιβληθούν όροι που προξενούν βλάβη στην υγεία ή συνεχίζονται να επιβάλλονται τέτοια μέτρα εν γνώση ότι προκαλούν ή θα προκαλέσουν βλάβη. Βεβαίως, μπορεί να μην υπάρχει πρόθεση δημιουργίας βλάβης, αλλά τα μέτρα αυτά υιοθετούνται για την επίτευξη άλλων στόχων, όπως παραδείγματος χάρη την ικανοποίηση των απαιτήσεων των δανειστών. Πρέπει να καταστεί γνωστό σε όσους είναι υπεύθυνοι για την απόφαση και την εφαρμογή των μέτρων λιτότητος ότι το Σύμφωνο Οικονομικών και Κοινωνικών Δικαιωμάτων του ΟΗΕ που έχει επικυρωθεί από την Ελλάδα περιλαμβάνει ένα ανθρώπινο δικαίωμα που είναι το μέγιστο δυνατό επίπεδο παροχής υγειονομικής περίθαλψης, άρθρο 12, και μία απαγόρευση παλινδρόμησης, άρθρο 2. Είναι επίσης γνωστό ότι σύμφωνα με το Γενικό Σχόλιο υπαριθμό 14 στο Σύμφωνο Οικονομικών και Κοινωνικών Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, προτού γίνουν περικοπές σε ανθρώπινα δικαιώματα που περιλαμβάνονται στο Σύμφωνο, θα πρέπει πρώτα να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην γίνουν περικοπές και ιδιαίτερα ο τομέας της υγείας πρέπει να είναι ο τελευταίος που θα θυγεί από μέτρα λιτότητος. Ακόμα και αν η κατάσταση του κρατικού προϋπολογισμού και των κοινωνικών ασφαλίσεων ήταν κρίσιμη ώστε να χρειαζόντουσαν πολλές περικοπές στον κοινωνικό τομέα και αυξήσεις φόρων, θα έπρεπε να είχε ληφθεί με έρευνα ώστε να υπήρχαν αρκετά φάρμακα, τροφή και στέγη για όλο τον πληθυσμό της Ελλάδος. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του πρώην Υπουργού Υγείας κ. Άδωνη Γεωργιάδη, 700 εκατομμύρια ευρώ ετησίως θα επαρκούσε για να βοηθήσει τους 1,9 με 2,4 εκατομμύριους κατοίκους που δεν έχουν ασφάλεια υγείας. Αντίθετα, ξοδεύονται μέχρι 50 δισεκατομμύρια ευρώ για τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα. Για να μπορέσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να αρχίσει τη διαδικασία ανέβρεσης των υπαιτίων, δεν αρκεί να υπάρχουν αποδείξεις γενικής φύσεως,
αλλά χρειάζονται επίσης αρκετές μαρτυρίες ανθρώπων που η υγεία τους έχει υποστεί βλάβη ή από συγγενείς ανθρώπων που έχουν αποθάνει. Σαν παράδειγμα αναφέρεται ότι για τα εγκλήματα πολέμου που έγιναν στο Ιράκ μεταξύ 2003 και 2008, 85 μαρτυρικές καταθέσεις από 400 περιπτώσεις ήσαν αρκετές για να παρακινήσουν το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να αρχίσει τη διαδικασία ανέβρεσης των υπαιτίων. Στην Ελλάδα, ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού, εξαιτίας των μέτρων λιτότητας, έχει στερηθεί βασικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, τροφής και στέγης. Η καταστροφή στον τομέα αυτό που έχει υποστεί η Ελλάδα έχει σε γενικές γραμμές επαρκώς αναπτυχθεί, αλλά πιστεύουμε ότι 85 περίπου μαρτυρικές καταθέσεις κατοίκων Ελλάδος θα είναι αρκετές να υποχρεώσουν το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να προχωρήσει στη διαδικασία ανέβρεσης των υπαιτίων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον πρέσβη επί τιμή κύριον Λεωνίδα Χρυσανθόπουλο, ο σύνδεσμός μας στην Ελλάδα, για την βοήθεια που μας έχει προσφέρει στη συλλογή των μαρτυρικών καταθέσεων και στη μετάφρασή του στην αγγλική γλώσσα. Θα σας διαβάσω τώρα την έκκληση της Σάρα Λουσία Χάσελ Ρούσινγκ προς τον ελληνικό λαό. Whose health has been damaged by the austerity measures will be enough to move the ICC to start a procedure and to find out the guilty persons. We are glad and express our thanks that the former Greek ambassador, Mr. Leonidas Chrysantopoulos, supports us as our contact at Greece for the collection of testimonies and for their translation into English. In the following, I now read out the appeal by Sarah Lucia Hassel-Reusing to the Greek population for testimonies. Sarah Lucia Hassel-Reusing, Turner Street 7, 4283 Wuppertal, Germany. Telephone number 0049-202-250-2621. Human rights activist. Έκκληση στον ελληνικό πληθυσμό για μαρτυρίες. Αγαπητές κύριες, αγαπητοί κύριοι, στις 21/11/2012 κατέθεσα στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης ICC, μήνυση εναντίον αγνώστου με την υποψία του εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας εξαιτίας πρόκλησης βλάβης από πρόθεση και ταυτόχρονα βλάβη συστηματικής και ευρείας κλίμακας στην υγεία του ελληνικού πληθυσμού. Άρθρο 7, παράγραφος 1, καταστατικό της Ρώμης. Κάθε άτομο έχει το ανθρώπινο δικαίωμα για το πρόσωπό του, για το υψηλότερο δυνατό επίπεδο φυσικής και πνευματικής υγείας, άρθρο 12 Κοινωνική Σύμβαση του ΟΗΕ. Επιπροσθέτως, το ανθρώπινο δικαίωμα στην υγεία προστατεύεται για τις γυναίκες από το άρθρο 12 της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των γυναικών, CEDAW, και για τα παιδιά από το άρθρο 24 της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των παιδιών, CRC. Επιπλέον, τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται σύμφωνα με το άρθρο 19 του CRC εναντίον των βλαβών. Κατά συνέπεια, το ανθρώπινο δικαίωμα στην υγεία πρέπει να επηρεάζεται λιγότερο από τα μέτρα δημοσιονομικής αυστηρότητας από κάθε άλλο κοινωνικό δικαίωμα. Κατέθεσα συνειδητά τη μήνυση εναντίον αγνώστων επειδή είναι τόσα τα πρόσωπα μεταξύ των οποίων εκείνα της Τρόικας που αποτελείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα,
την ομάδα εργασίας των Υφυπουργών Οικονομικών του Eurogroup, τους ανωτέρους από αυτούς Υπουργούς Οικονομικών και πολλούς εξωτερικούς συμβούλους και λομπίστες, τα οποία μπλέκονται στα σχέδια και τις αποφάσεις σχετικά με τους όρους των δανειακών συμβάσεων για τη, εντός εισαγωγικών, στήριξη της Ελλάδας και το EFSF, που πιθανόν μόνο τα αρχεία για το πώς προέκυψαν οι όροι και οι μαρτυρίες θα αποσαφηνίσουν ποια συγκεκριμένα πρόσωπα είναι υπεύθυνα για αυτούς τους όρους, εξαιτίας των οποίων προκλήθηκε βλάβη σε τόσους πολλούς κατοίκους και πολίτες στην Ελλάδα. Οι υπεύθυνοι πρέπει να εντοπιστούν και να λογοδοτήσουν και η καταστροφή της υγείας των Ελλήνων από τα μέτρα δημοσιονομικής αυστηρότητας πρέπει να σταματήσει. Προσωπικά, σε ό,τι με αφορά, κατέδειξα την σύνδεση μεταξύ των όρων και των συνεπειών τους όσον αφορά στην πείνα και στην καταστροφή του συστήματος υγείας στην Ελλάδα, εν μέρει αναφερομένη σε στοιχεία της μήνυσης που είχε ήδη κατατεθεί από τον κύριο Γιώργο Τράγκα και τους συνεργάτες του. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχω στη διάθεσή μου, οι βλάβες στην υγεία έχουν προκληθεί κυρίως από τις περικοπές στον τομέα της υγείας και από την πρόκληση πείνας, αλλά και από την δημιουργία αστέγων και την έλλειψη της οικονομικής δυνατότητας για τη θέρμανση στα σπίτια. Τα έως τώρα συγκεντρωμένα στοιχεία καταδεικνύουν όλα τα παραπάνω σε θεωρητικό επίπεδο. Λοιπόν, συγκεκριμένες μαρτυρίες κατοίκων της Ελλάδος, των οποίων η υγεία έχει πληγεί από τα μέτρα δημοσιονομικής λιτότητας. Επίσης, είναι σημαντικές μαρτυρίες φίλων και συγγενών Ελλήνων που έχουν πεθάνει εξαιτίας βλάβης της υγείας τους που προκλήθηκαν από τα μέτρα δημοσιονομικής αυστηρότητας ή που αυτοκτόνησαν εξαιτίας των συνεπειών των μέτρων δημοσιονομικής λιτότητας. Στόχος είναι να παρουσιαστούν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο όχι μόνο αφηρημένα νούμερα, άρθρα και στατιστικά στοιχεία, αλλά επιπλέον και η ανθρώπινη οπτική. Στόχος είναι να καταθέσουν μαρτυρίες όχι μόνο δημοσιογράφοι και ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά ειδικά όσο το δυνατόν περισσότερα θύματα και έτσι να συμμετάσχουν ενεργά στην κατεύθυνση της απονομής δικαιοσύνης και της τιμωρίας των υποθύνων. Για το σκοπό λοιπόν της συλλογής στοιχείων χρειάζομαι τη στήριξή σας με τη μορφή αποστολής της μαρτυρίας σας στην αγγλική γλώσσα στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης, στην οποία θα αναφέρεστε γραπτά στον αριθμό αρχείου File Number OTP Pavla CR Pavla 345. Σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού της Ρώμης, όλοι μπορούν να αποστείλουν πληροφορίες στοιχεία που αφορούν υποτιθέμενες περιπτώσεις εγκλημάτων σύμφωνα με το καταστατικό της Ρώμης. Η διεύθυνση για την αποστολή των μαρτυριών στοιχείων είναι, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, International Criminal Court Information and Evidence Unit, Office of the Prosecutor, Post Office Box 19519, 2500, CM The Hague, The Netherlands. Ή μπορούν να αποσταλούν μέσω τηλεομοιοτυπίας στο 31 70 515 8555. Το ζητούμενο είναι να καταδειχθεί το θέμα της βλάβης στην υγεία εξαιτίας συγκεκριμένων μέτρων δημοσιονομικής λιτότητας. Παρακαλώ να εξηγείτε στη μαρτυρία που θα αποστείλετε από ποια χρονική στιγμή και έπειτα η υγεία σας παρουσίασε πρόβλημα και με ποιο μέτρο το συνδέεται. Αυτό μπορεί να αναφέρεται σε φάρμακα ή σε υπηρεσίες υγείας ή σε γιατρούς, στους οποίους πια δεν έχετε πρόσβαση ή μόνο στην έλλειψη δυνατότητας πληρωμής ή συμμετοχή στην πληρωμή στα παραπάνω ή που πλέον δεν βρίσκονται σε αρκετά κοντινή απόσταση στο τόπο κατοικίας σας.
Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα πείνας στη μαρτυρία σας, αναφέρετε από πότε το αντιμετωπίζετε και εξαιτίας ποιου είδους περικοπών, για παράδειγμα στη σύνταξη ή στο μισθό σας, δεν είχατε πλέον αρκετά για την πλήρη σύντησή σας. Επιπλέον, εάν η αιτία ήταν η χαλάρωση της προστασίας εναντίον των ανετιολόγητων απολύσεων ή η αύξηση του κόστου ζωής, η μαρτυρία σας είναι απαραίτητη. Παρακαλώ επίσης, όπως αναφέρετε, εάν ο μόνος λόγος για τον οποίο δεν υποσυντίζεστε είναι ότι έχετε υποστήριξη από φιλανθρωπική οργάνωση. Εάν έχετε μείνει άστεγος ή αν διαμένετε σε διαμέρισμα χωρίς θέρμανση εξαιτίας οικονομικής αδυναμίας, παρακαλώ επίσης, όπως εξηγήσετε, από πότε και εξαιτίας ποιων περικοπών δεν μπορείτε πλέον να έχετε πρόσβαση στα απαραίτητα. Εάν αυτό είναι εφικτό, παρακαλώ επίσης, όπως επισυνάπτεται στην επιστολή σας στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, φωτοτυπίες των στοιχείων που καταδεικνύουν ότι με τα οικονομικά μέσα που διαθέτεται δεν μπορεί να καλυφθεί πλέον το απαραίτητο κόστος για τροφή, διαμονή ή υγειονομική περίθαλψη. Εάν διαθέτεται στοιχεία σχετικά με το από τότε τα πρόσωπα που σχεδίασαν ή αποφάσισαν τους όρους για την Ελλάδα πρέπει να γνώριζαν τις επιπτώσεις, οι όροι αυτοί έχουν στην υγεία των πολιτών και των κατοίκων της Ελλάδος, παρακαλώ ενημερώστε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και εμένα σχετικά με αυτά τα στοιχεία. Και αυτό γιατί έγκλημα εναντίον της ανθρωπότητος, άρθρο 7 του καταστατικού της Ρώμης, στοιχειοθετείται μόνο όταν ενέχει πρόθεση σε ένα βαθμό, δηλαδή όταν κάποιος γνωρίζει τις συνέπειες που έχουν οι πράξεις αποφάσεις του, αλλά παρόλα αυτά τις λαμβάνει και τις εφαρμόζει. Κάθε μαρτυρία με στοιχεία που αφορά τη βλάβη της υγείας συγκεκριμένων προσώπων εξαιτίας συνθήκων συνιστά σημαντική συμβολή στη λύση. Επιπροσθέτως, όσο περισσότερες μαρτυρίες με στοιχεία συγκεντρωθούν, θα καταδείξουν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ότι είναι σημαντικό στους πολίτες και τους κατοίκους της Ελλάδας να δοθεί υψηλή προτεραιότητα στον εντοπισμό των υπαιτίων για τις βλάβες στην υγεία και την αποτροπή περαιτέρω βλαβών. Με φιλικούς χαιρετισμούς, Σάρα Λουζία Χάσελ Ρούσικ.